Θεοχάρη, καλή σας ημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα, καλημέρα και η σκέψη μας σε όλους όσοι επηρεάζονται από αυτές τις πυρκαγιές. Ελπίζουμε να μην έχουμε για κανένα άσχημα αποτελέσματα και όσοι είδαν τις περιουσίες των εκεγόντων ή οτιδήποτε άλλο, γρήγορα να αποκαταστήσουν τη ζωή τους. Να ρωτήσω δύο πράγματα σε σχέση με το δικό σας χαρτοφυλάκιο. Πρώτον, εάν υπάρχει κάποιος αντίκτυπος των πυρκαγιών στην τουριστική κίνηση των περιοχών αυτών, δηλαδή εάν υπήρχε και θέμα που εμπίπτει στον τουρισμό. Και δεύτερον, αν αυτή η εικόνα έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με την εικόνα της Ελλάδος προς τα έξω. Η μεγάλη εικόνα δεν επηρεάζεται από τέτοια φαινόμενα τα οποία είναι παροδικά φυσικά στις συγκεκριμένες περιοχές, καμιά φορά και ευρύτερα γύρω από αυτές. Επίσης υπάρχουν ζητήματα του κόσμου ο οποίος αναρωτιέται, βρίσκεται ενδεχομένως κοντά σε αυτές τις περιοχές και πρέπει να μετακινηθεί. Τέτοιου είδους ζητήματα εμφανίζονται και βέβαια δεν αφήνουν ανεπηρέαστη και την εικόνα της χώρας μας. Υπουργέ, θυμάμαι συζητούσαμε το Μάρτιο πρέπει να ήταν, όταν ο στόχος που είχε τεθεί ήταν να πιάσουμε τα διπλά έσοδα και τη διπλάσια κίνηση, αλλά σίγουρα τα διπλά έσοδα από πέρσι λόγω πανδημίας. Η εικόνα που έχουμε, τα καταφέραμε, τα καταφέρνουμε. Ναι, η εικόνα μας οικονομικά θα τη δούμε στο τέλος τη σεζόν. Είναι καταρχήν προφανές ότι η μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ επηρεάζει, είναι μια πανδημία μέσα στην πανδημία και επηρεάζει αρκετά και τα μέτρα που παίρνει κάθε χώρα. Έτσι, στη Γαλλία συζητάνε αν θα γίνει η επόμενη καραντίνα ή όχι. Σε άλλες χώρες υπάρχει ένας μεγαλύτερος φόβος να ταξιδέψει κανείς, δεδομένης της επέκτασης των κρουσμάτων σε όλη την Ευρώπη αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεπώς επηρεάζονται τα δεδομένα και είναι μια δυναμική κατάσταση που επιβάλλει να βρισκόμαστε κάθε μέρα και κάθε εβδομάδα από πάνω σε σχέση με τις συνεννοήσεις που κάνουμε αλλά και σε σχέση με την τήρηση όλοι μας τα πρωτόκολλα που πρέπει να τηρηθούν. Οπότε θα έχουμε ξεκινήσει καλά. Θα έλεγα σε κάθε περίπτωση η χώρα μας θα πάει καλύτερα με σχετικούς όρους από τον ανταγωνισμό, γιατί πραγματικά έχει κερδίσει το στοίχημα της σωστής εικόνας προς τα έξω και της καλής διαχείρισης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε ρεαλιστές, να προσπαθούμε για το καλύτερο και να κερδίσουμε στο τέλος το καλύτερο δυνατό για τη σεζόν. Κρατάω ότι είναι θετικά τα πρώτα μηνύματα, άρα καταλαβαίνω ότι ο Αύγουστος θα πρέπει να είναι και ο μήνας ο πλέον κρίσιμος που θα κάνουμε στο τέλος του ταμείο για να δούμε αν αυτή η στόχη επιτεύχθηκε. Είναι ο μεγαλύτερος μήνας παραδοσιακά κάθε χρόνο, έτσι, οπότε ο Αύγουστος είναι ο μήνας ο οποίος επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό το αποτέλεσμα. Να το ρωτήσω και ανάποδα. Πέρσι, όταν ξεκίνησε η χρονιά και πάλι εν μέσω πανδημίας, χωρίς μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ, είχαμε ξεκινήσει με μια εικόνα που είχαμε την καμπύλη φλατ. Ουσιαστικά η Ελλάδα ήταν μια πράσινη χώρα. Φέτος η κατάσταση ήταν διαφορετική. Η Ελλάδα δηλαδή είχε κρούσματα, είχαμε να αντιμετωπίσουμε ισορροπίες και υγειονομικού χαρακτήρα, αλλά και ισορροπίες στο ποιος έρχεται, με ποιο τρόπο, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη βέλτιστη διαχείριση. Η ερώτηση είναι πώς το διαχειριστήκαμε αυτό. Είναι άλλο να είσαι στο πράσινο και άλλο να πρέπει να διαχειριστείς διαφορετικά την κατάσταση. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Βέβαια η περσινή κατάσταση ήταν γενικότερα διαφορετική. Δηλαδή όλες οι χώρες grosso modo είχαν καταφέρει με κάποιο τρόπο να ελέγξουν την πανδημία. Δεν υπήρχε το δεύτερο, το τρίτο και τώρα πια είμαστε στο τέταρτο κύμα. Οι μεταλλάξεις δεν ήταν το κύριο πρόβλημα, ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων καθαρά. Από τότε υπάρχουν και θετικά και αρνητικά. Υπάρχουν εργαλεία στη φαρέτρα μας, υπάρχει ο εμβολιασμός, ο οποίος είναι πραγματικά, το λέω και το ξαναλέω και δεν θα κουραστώ να το κάνω, το μόνο διαβατήριο προς την ελευθερία αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν τα γρήγορα τεστ που πραγματικά επιτρέπουν οι αποφάσεις για τις απομονώσεις και οτιδήποτε άλλο να παίρνεται πολύ γρήγορα. Και φυσικά υπάρχει από την άλλη μεριά όλες αυτές οι μεταλλάξεις οι οποίες προκαλούν ανησυχία και οι οποίες βλέπουμε ότι όλο και πιο γρήγορα είναι εύκολο να κολλήσει κανείς και συνεπώς πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε προσεκτικοί. Υπάρχει κάποια διαφορά στις αγορές? Είπατε ότι είμαστε πιο ανταγωνιστικοί, είμαστε καλύτεροι από τον ανταγωνισμό. Υπάρχει κάποια διαφορά στις αγορές από τις οποίες έρχεται κόσμος στην Ελλάδα ή θα έρθει με βάση τον προγραμματισμό? Η
Μας επηρεάζουν δύο πράγματα. Το ένα είναι μας επηρεάζει σε τι κατάσταση βρίσκεται, όπως είπα, ο ανταγωνισμός μας, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Τουρκία, η Αίγυπτος, οι χώρες της Βόρειας Μεσογείου. Και εδώ και υγειονομικά, αλλά και επικοινωνιακά, αν θέλετε, έχουμε πάει καλύτερα. Και συνεπώς αυτό αποτυπώνεται στο το πόσο μας θέλει να έρθει ο κόσμος στη χώρα μας. Από την άλλη, επηρεαζόμαστε και από την ίδια την υγειονομική κατάσταση της χώρας προέλευσης. Δηλαδή, όταν, ξέρω εγώ, στη Ρωσία μπαίνει καραντίνα στη Μόσχα, αυτό επηρεάζει, δεν μπορεί να αφήσει αν επηρεάζει την κίνηση από τη Ρωσία προς τη χώρα μας. Τέτοιου είδους, λοιπόν, ζητήματα μας επηρεάζουν ακόμα σε μεγάλο βαθμό, και όσο και η συζήτηση ακόμα είναι ενεργή στο δημόσιο διάλογο, αν πρέπει να γίνει το κλείσιμο, δεν πρέπει, δείχνει ότι η χώρα δεν έχει αφήσει πίσω της την υγειονομική κατάσταση σε τέτοιο βαθμό που να μπορεί ο άλλος με ηρεμία σχετικά να ταξιδεύσει. Το ταξίδι, οι διακοπές για όλους μας είναι μια στιγμή ηρεμίας και ξεχνιάσιας. Δεν είναι μια στιγμή στην οποία με την ψυχή στο στόμα παίρνεις την απόφαση να ταξιδεύσεις με την οικογένειά σου ιδιαίτερα. Καταλαβαίνω το υγειονομικό μέρος της υπόθεσης. Αλήθεια, σε αυτή την προσπάθεια της χώρας να πετύχει έναν πολύ μεγαλύτερο στόχο από τον περσινό, που ήταν μία εκ των πραγμάτων χρονιά που επηρεάστηκε από την πανδημία πάρα πολύ. Υπάρχει και πολιτική οπτική γωνία, υπάρχουν και πολιτικές ισορροπίες που πρέπει να τηρούνται. Υπάρχουν πάντοτε πολιτικά κριτήρια, αν θέλετε, στις αποφάσεις που μπορεί κάποιος να πάρει. Δεν είναι καμία χώρα αμιγώς, ας το πούμε, δεν λαμβάνει υπόψη της πολιτικά. Το είδαμε, για παράδειγμα, να σας δώσω έτσι ένα παράδειγμα, οι χώρες, όταν κάναμε τη συζήτηση για την κοινή ευρωπαϊκή στάση, ποιες χώρες να ανοίξουμε, ποιες όχι, η κάθε χώρα ερχόταν με μια λίστα χωρών σε προσυζήτηση, από τις οποίες έχει παραδοσιακές σχέσεις ή έχει παραδοσιακά κύματα. Δηλαδή η Πορτογαλία με τη Βραζιλία και τις χώρες εκεί στη Λατινική Αμερική, το ίδιο και η Ισπανία. Δηλαδή κάθε χώρα μέσα αναγκαστικά βάζει και τα κριτήρια που έχουν και κάποια πολιτική χρεια. Εκ των πραγμάτων, δηλαδή, αυτό έκανε και η Ελλάδα, αυτό έκαναν και οι αγορές που είναι περίπου όπως η Ελλάδα, είναι κάσο η Κροατία, η Ιταλία, είναι σωστή η σκέψη? Ναι, βεβαίως. Κάθε χώρα τα έβαλε με τα δικά της κριτήρια και στο τέλος συγκεράστηκε, όπως κάνει πάντοτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ας το πούμε, μια κοινή συνισταμένη. Λειτουργήσε το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό ή σε ικανοποιητικό βαθμό? Ναι, έχει λειτουργήσει και έχει δημιουργήσει ένα θετικό προηγούμενο. Ας σας δώσω το πιο απλό παράδειγμα. Όταν είπαμε ότι στα εστιατόρια, στους εσωτερικούς χώρους πρέπει να δείξεις πιστοποιητικό και ελέγχεται μάλιστα από την εφαρμογή που έχει φτιάξει το ψηφιακής για να μπορέσει να μπει κάποιος. Τα μόνα παράπονα που είχαμε δεν είχαμε για Ευρωπαίους, είχαμε για τρίτες χώρες που έτσι σε έναν υπερβάλλοντα ζήλο, αν δεν περνούσε από την εφαρμογή, δεν ήταν δηλαδή πράσινο πιστοποιητικό, δεν τους αφήναν να μπουν μέσα. Ενώ οι άνθρωποι ήταν εμβολιασμένοι απλώς με το εμβόλιο των Ηνωμένων Πολιτειών ή της Σαουδικής Αραβίας ή κάποιας άλλης τρίτης χώρας. Άρα δηλαδή, όχι απλώς λειτουργήσε, έδωσε και την αίσθηση ότι όλες οι χώρες το έχουν και ότι είναι αυτόματο και θα πρέπει να το έχει κάθε ταξιδιώτης. Υπουργέ, κρατάω την κουβέντα εδώ. Φαντάζομαι ότι μέσα στον επόμενο μήνα, δηλαδή στα τέλη μάλλον του αυτού του μήνα, του Αυγούστου, θα μπορούμε να κάνουμε και ένα πρώτο ταμείο. Υπάρχει κάποια εικόνα από κάποιους αριθμούς που μπορούμε να δώσουμε για το τι έχει γίνει μέχρι τώρα? Η εικόνα είναι ότι ο πρώτος ουσιαστικός μήνας λειτουργίας ήταν ο Ιούνιος. Θα δούμε τα επίσημα της Τράπεζας της Ελλάδας. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι έχουμε έσοδα συνολικά για το πρώτο εξάμεινο γύρω στο 1 δις, το οποίο ήταν ένα καλό ξεκίνημα. Θα δούμε όμως τα οριστικά στοιχεία, τα οποία τις επόμενες μέρες ελπίζω η Τράπεζα της Ελλάδος να μας δώσει μια εικόνα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεοχάρη. Θα έχουμε την ευκαιρία, ελπίζω, να πούμε πιο ευχάριστα νέα και υπό πιο ευχάριστες συνθήκες, προφανώς, στο άμεσο μέλλον. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ο κύριος Θεοχάρης.